Να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Δήμαρχο Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, τον κύριο Σικιώτη, για το πρόβλημα που προέκυψε και την πάυση ουσιαστικά των καρτών ελεύθερης διέλευσης. Καλησπέρα, Δήμαρχε, από τη Λαμία. Καλησπέρα, κύριε Βουτσινέ. Λοιπόν, σας ακούω κοντά στους κατοίκους, κοντά στους δημότες, σε μια δύσκολη οικονομικά εποχή και με αρκετούς να χρειάζεται να κάνουν αρκετές μετακινήσεις προς και από Λαμία, περνώντας τα διόδια. Τι συμβαίνει, κύριε Σικιώτη? Τι να συμβαίνει, κύριε Βούτσινε? Δυστυχώς ο νομός ο δικός μας έχει πάει 50 χρόνια πίσω. Έχουμε 4 σταθμούς διόδιων, όπως το γνωρίζετε, έτσι. Σωστά. Τέλος πάντων, παραδόθηκε ο παράδρομος με τη σύμβαση που είχε η κεντρική οδός. Αυτή είναι η δικαιολογία, η επίσημη δικαιολογία. Και έτσι καταργούνται οι κάρτες που είχαμε για την διέλευση, οι μόνιμοι κάτοικοι, οι δημότες δηλαδή του Δήμου. Αυτά ήταν όταν δεν είχε ολοκληρωθεί ο παράδρομος, Δήμαρχε? Όταν δεν είχε ολοκληρωθεί ο παράδρομος, είχαν δοθεί κάρτες ελεύθερης διέλευσης, ναι, στους δημότες του Δήμου Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου. Από τη στιγμή που παραδόθηκε ο παράδρομος, μας ήρθε γύκλιος, μας ήρθε ειδοποίηση από την κεντρική οδό ότι από 11 Ιανουαρίου δεν θα ισχύουν πλέον οι κάρτες. Άρα θα πρέπει να πληρώνουν ουσιαστικά κάνοντας μετακινήσεις, Δήμαρχε. Τι σκοπεύετε? Όχι, ουσιαστικά πληρώνουμε, όλοι μας πληρώνουμε. Σωστά. Πλέον. Τι μπορεί να γίνει τώρα, αν δηλαδή να επανέλθει αυτό το μέτρο? Το να επανέλθει από τη στιγμή που έγινε παράδρομος, όπως γνωρίζει και σε όλη την Ελλάδα, όταν γίνεται παράδρομος, δηλαδή υπάρχει δεύτερη διέλευση, θα πρέπει, γι' αυτό κάναμε και ψήφισμα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, με αλλαγή και ζητάμε αλλαγή χρέωσης του συστήματος διέλευσης των δημοτών μας, ναι, η οποία να είναι ανάλογη με τα χιλιόμετρα που θα διανύει ο κάθε διερχόμενος, όπως και άλλα, άμα το έχετε το ψήφισμα μπροστά. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε σε επαφή με την κεντρική οδό. Θα έχουμε ζητήσει συνάντηση ή την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε από κοντά. Ναι. Τους έχουμε δώσει τα αιτήματά μας, γιατί έχουμε προβλήματα, όπως πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως τα απορριμματοφόρα του Δήμου, που δεν μπορούν να περνάνε από τον παράδρομο και να χρεώνεται ο Δήμος επιπλέον χρήματα, και χιλιομετρικά και τα χρήματα που δίνουν για τα διόδια. Υπάρχουν δημότες που είναι άρρωστοι, που είναι σε καθημερινή βάση νευροπαθείς, που πηγαίνουν στη Λαμία, πηγαίνουν, έρχονται. Mm-hmm. Υπάρχει που δουλεύουν, που μένουν μόνοι με έδρα τη Λαμία, αλλά δουλεύουν στο Δήμο το δικό μας. Και η επικινδυνότητα του δρόμου πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί μιλάμε για παράδειγμα. Η επικινδυνότητα, ασφαλώς επικινδυνότητα, για εκείνο όλο το πρόβλημα, γιατί εγκυμονεί πολλαπλούς και σοβαρούς κινδύνους. Μάλιστα. Ασφαλούς κυκλοφορίας. Το γνωρίζετε το παράδρομο, δεν μπορεί, και τη στιγμή αυτή υπάρχει και διέλευση βαρύων οχημάτων, έτσι. Απόλυτα. Το παρακολουθούμε το θέμα, όπως... Δεν υπάρχει, ναι, ναι, πολλά πράγματα. Το παρακολουθούμε το θέμα όπως και εσείς εκεί στο Δήμο και τη Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σικιώτη, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε όμως να δούμε τι απαντά για το συγκεκριμένο θέμα.